Μετά τη φωτιά η πλημμύρα. Δάσκαλοι, γονεί και μαθητέ του 23ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου παραμένουν στο ίδιο έργο θεατέ. Με τι βροχέ πλημμύρισε πάλι το γραφείο τη Διευθύντρια και όπω καταλαβαίνετε προ, προκαλεί πολύ μεγάλη ζημιά γιατί εκεί βρίσκεται όλη η χαρτική ύλη και ό,τι χρειάζεται τέλο πάντων η διεύθυνση για να λειτουργήσει ομαλά το σχολείο. και φυσικά το περιστατικό πυρκαγιά πέρσι ήταν πάρα πολύ ανησυχητικό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόστο για να ρυθμιστεί όλο αυτό, αλλά είναι τεχνικά ζητήματα που έπρεπε να προβλεφθούν από την αρχή και τώρα πρέπει να ρυθμιστεί η ζημιά άμεσα, διότι και εμείς θα προχωρήσουμε σε άλλες ενέργειες. Και μπορεί στην περίπτωση της φωτιάς οι αρμόδιοι να μίλησαν για αστοχία υλικού και άμεση αντιμετώπιση. Ωστόσο φαίνεται πως αυτή αργεί ακόμα, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τη σωματική ακεραιότητα των 51 μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και φυσικά των εκπαιδευτικών. Χρειάζεται μια άμεση λύση, δεν γίνεται να αφήνουμε τα παιδιά μας το πρωί και να νιώθουμε ότι κινδυνεύουν ή ανα πάσα στιγμή τι θα γίνει ειδικά τις μέρες της βροχής. Το 23ο Υπηαγωγείο Ηρακλείου παραδόθηκε το 2014 και είναι χαρακτηρισμένο βιοκλιματικό επειδή σε ένα μέρος της ταράτσας του υπάρχει ταρατσόκηπος ή μάλλον προβλέπεται να υπάρχει, ωστόσο η πραγματικότητα πόρο απέχει από τις προβλέψεις αφού όπως αποτυπώνεται και στις εικόνες το μόνο που υπάρχει στην ταράτσα είναι χώματα και αγριόχορτα. Ήταν υποτίθεται το πλεονέκτημα του κτηρίου, το οποίο είχε γίνει μια, μια κατάρα δυστυχώ. Και θέλουμε οπωσδήποτε να είτε να φύγει όλο ο ταρατσόκι, είτε τουλάχιστον να γίνει μια ασφαλή μόνωση για τα παιδιά μα. Όπω τονίζει ο Σύλλογο Γονέων και Κυδεμόνων, από την πρώτη και όλα χρονιά τη παράδοση του σχολείου, τα προβλήματα υγρασία και διαρών στο εσωτερικό του ήταν εμφανή. Με του ίδιου να αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν με ίδιου πόρου ένα μέρο τη ζημιά. Ωστόσο, η παρέμβαση στον ταρατσόκηπο δεν μπορεί να γίνει από τι τσέπε των γονέων. Δεν νοείται για μένα όταν έχει γίνει ήδη μια πυρκαγιά να υπάρχει τόσο χαλαρότητα σε ένα ζήτημα. Δηλαδή πρέπει να ξεσηκώνονται οι γονεί και να γίνονται ακρότητε για να υπάρξει μέρημνα. Θέλουμε τον κύριο Αναστασάκη να λάβει σοβαρά υπόψη του το αίτημά μα. <ΣΣ1> Ενδεικτικό τη τάση που κρατούν οι αρμόδιοι είναι και η δημιουργία ανισόπεδη διάβαση μπροστά από το σχολείο, το οποίο βρίσκεται σε ένα στενό και πολύσύχναστο δρόμο, στον οποίο αυτοκίνητα αναπτύσσουν ταχύτητα. Βλέπετε ότι περνάνε αυτοκίνητα και δεν κόβουν ταχύτητα αναγκαστικά. Ε, οπότε φοβόμαστε, είμαστε δηλαδή προσπαθούμε ο ένα να προστατεύει τα παιδιά του άλλου και τα δικά μας φυσικά, να μπορέσουμε να φύγουμε. Η διάβαση έχει εγκριθεί ήδη από το 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έχει αναρτηθεί στη διάβγεια από το 2020. Ωστόσο, το Δεκέμβριο του 2022. Καμία ανισόπαιδη διάβαση δεν έχει δημιουργηθεί και τα παιδιά κατά την εξοδό τους από το σχολείο προστατεύονται απλώς και μόνο από ένα κάγκελο. Φαίνεται η, η αμέλεια και η αναβλητικότητα όλων αυτών των φορέων που τελικά... εντάξει τι να πω τώρα.